Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μία πρώτου 2021. Σας εύχομαι σωματική και πνευματική ελευθερία πάνω απ' όλα. Για άλλη μια φορά σας λέω ότι ο λόγος που κάνω αυτά τα post είναι προκειμένου να κοινωνήσω την αλήθεια, τα γεγονότα, το τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου, στη δική σας ζωή, στο τρομοκρατικό σύστημα, τι έχουν κάνει, τι κάνουν και τι θέλουν να κάνουν. Γεγονότα και καταστάσεις που ελπίζω όπου δεν θα μας... δεν θα συνεχίσουν άλλο πια να κάνουν κατάχρηση των ελευθεριών μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ασκούν αυτή την κυριλαία βία και να παίζουν τόσο απίστευτα τρομοκρατικά παιχνίδια που δεν χωράει ο νου σας. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και εύχομαι να μην χρειαστεί στο μέλλον να δούμε περισσότερα γεγονότα από όλα αυτά που κάνουν. Έχω προετοιμάσει κάποια πράγματα, αλλιώς τα σκέφτομαι, αλλιώς τα γράφω. Αλλά βγαίνουν στην πορεία. Θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και πόσο σύνθετα έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα και παίρνοντας κουράγιο από ανθρώπους όλο τον κόσμο, παιδιά, απλούς ανθρώπους όλων σε όλη την πυραμίδα, συνεχίζω κι εγώ. Πάω στο σημείο που αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το κέντρο της τρομοκρατίας όλο τον κόσμο. Και αυτό γιατί. Ο λόγος είναι ότι λόγω του ότι η χώρα αυτή και οι άνθρωποι έχουν μια τεράστια δύναμη, όλα αυτά τα χρόνια έκτισαν ένα παράλληλο εαυτό, δηλαδή τον κακό εαυτό της χώρας. Και αυτή είναι η τρομοκρατία. Έχουν συνδέσει χιλιάδες καθάρματα, υπόκοσμο, και όσα αυτή η χώρα αντλεί δύναμη από την, από την έμψυχη δομή της, τόσο αυτή στην παιχνίδια. Και οι συνδέσεις είναι απίστευτες. Μπορεί εσείς να μην βλέπετε ότι στη χώρα γίνονται κάποια πράγματα όσον αφορά τρομοκρατικές επιθέσεις και τα λοιπά. Κάνουν όμως άλλα πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι πολλοί και πολλές έχετε αντιληφθεί και είναι μέσα στο μυστικό κώδικα και στην τρομοκρατία, αυτό το θέατρο που λέω εγώ, το μεγάλο κόκκινο κρεβάτι, την τρύπα της δυσοδείας και της τρομοκρατίας και χίλια δυο άλλα πράγματα. Θέλω να πω κάτι για τους νέους ανθρώπους εκεί στην Ελλάδα. Πολλοί από εσάς έχετε γονείς και αυτοί οι γονείς πια είναι 60 χρονών, 50, αλλά εγώ αναφέρομαι μετά τη μέση ηλικία, και αν τους δείτε έχουν παραδώσει έναν κόσμο, αγωνιστήκαν όσο μπορούσανε, ψηφίσανε, εργαστήκανε σκληρά, μεγαλώσανε εσάς, εμένα, και παραδώσανε μια κοινωνία μέχρι σε ένα σημείο. Όμως αυτή η κοινωνία παραδόθηκε καταστραμμένη οικονομικά, ηθικά, και πολλά άλλα θέματα.
Δεν το λέω γιατί ρίχνω ευθύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που σίγουρα έχουμε όλοι μας ευθύνες για οποιοδήποτε μέλλον χαράζεται στην πορεία, γιατί εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους και την ελευθερία. Το μάρκετινγκ της τρομοκρατίας είναι ο φόβος. Έτσι δημιουργούν πελατειακές σχέσεις με τον εκάστοτε πολίτη. Παραδώσανε λοιπόν ένα μέλλον που είναι δικό μας. Εμείς λοιπόν οι 40, 45, 35, 30, 28 χρονών κτλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πικ της ζωής μας που εργαζόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να ζήσουμε πάνω απ' όλα εμείς και να παραδώσουμε έναν κόσμο τα επόμενα χρόνια στα παιδιά αυτά τα οποία γεννιούνται τώρα ή θα έρθουν στη ζωή. Ποιες μπορεί να είναι όμως οι ευθύνες μας και όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η ζωή πέρασε και περνάει και πέρασε και περνάει, θα έχουμε φτάσει, ελπίζω όλοι σας, ελπίζω κι εγώ, σε μια ηλικία 60, 70, 80 χρόνων και θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί τι αφήσαμε σε αυτά τα παιδιά. Το ίδιο πράγμα που γίνεται εκατοντάδες, μάλλον πολλά χρόνια, αλλά ακόμα περισσότερο τώρα σε μια δομή η οποία έχει να κάνει με καινούργια πράγματα. Στα παιδιά εκεί πάνω στο δορυφόρο, τα πράγματα της φαντασίας τους και την αρρώστια και την τρομοκρατία που τους δέρνει. Ξεκινάω λοιπόν με το εξής. Για εσάς που είστε νέοι άντρες, γυναίκες, όπου κι αν είστε στην Ελλάδα και εκτός, Έλληνες και ξένοι, τα βίντεο μου θα είναι τα περισσότερα ελληνικά γιατί μπορώ να εκφραστώ καλύτερα, στα αγγλικά κάνω λάθη. Και νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια δουλειά συνειδητοποίησα ότι η γλώσσα αυτή πρέπει να παραμείνει ελληνική επικοινωνίας για τους λόγους επίσης που εξήγησα πριν. Φτάνω λοιπόν σε ένα σημείο και λέω το εξής. Θα ξεκινήσω αυτή την κουβέντα με θέματα που αφορά τις σχέσεις. Δεν θέλω να κατακρίνω κανένα σας για ό,τι κάνετε, είναι δικαίωμά σας. Ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να πίνουν ναρκωτικά, τσιγάρα, κοκαίνη, να γουστάρουν τα λούσα, δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πολεμώ αυτούς που με πολεμούν και οι οποίοι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα σε εσάς κατά προέκταση για να σας χειραγωγούν και να δημιουργούν την τρομοκρατία αυτή που δημιουργούν, να σας έχουν δηλαδή καθυλωμένους. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι η πλήση εγκεφάλου, είναι η μουνοθύελα, είναι η πουτσοθύελα, είναι όλα αυτά τα οποία κάνουν. Οπότε είσαι εκεί σε ένα κινητό, είσαι εκεί στα δίκτυα, είσαι τώρα έγκλειστος από τον COVID και χίλιες δυο άλλες καταστάσεις. Έρχομαι λοιπόν στο εξής και λέω, φίλε Έλληνα και Ελληνίδα, συνομήλικε ή οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, ενδεχομένως ρε φίλε όλη μέρα γράφεις στην Τιτίκα, η Τιτίκα γράφει εσένα ή ο Τάκης γράφει στον Μπάμπη ή η Μαρία στην Ελένη και ό,τι γουστάρει ο καθένας σεξουαλικά και τα λοιπά, που δεν είναι βάσιμο εκεί, θέλω να πω δεν είναι πάντα αυτό οι ανθρώπινες σχέσεις, αλλά ο περισσότερος κόσμος στριφογυρίζει γύρω από αυτό το κρεβάτι και γύρω από αυτές τις καταστάσεις, το οποίο δεν επικρίνω και κανενούς τις σχέσεις, ούτε είμαι ρατσιστής, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως, έχεις αναλογιστεί το ότι εκεί που έχεις εγκλωβιστεί, αλλάζουν τόσα πράγματα γύρω σου, που ξαφνικά μια μέρα θα καταλάβεις ότι σου πήρανε τα πάντα. Και αν το σκεφτείς αλλιώς, ο κόσμος έχει σταματήσει πια να γαμάει. Δηλαδή, λίγοι είναι αυτοί που κάνουν σχέσεις και κάνουν αυτό που κάνουν. Οι δονητές
πάνε σύννεφο, τα εργοστάσια δονητών παράγουν χιλιάδες δονητές. Οι γυναίκες σχεδόν αυτοικανοποιούνται μόνες τους κάθε μέρα και δεν θα κρίνουν αν βρίσκουν ή δεν βρίσκουν άντρες ή τι γίνεται. Αλλά από την άλλη έχει γίνει target παγκόσμιο η γυναικεία γενιά εδώ και χρόνια. Από τα πρώτα χρόνια που άρχισε η γυναίκα να θέλει την ελευθερία της και να ζητάει τα δικαιώματά της που είμαστε στήσει και έχει δικαίωμα. Το γυναικείο φύλο δεν είναι το ασθενές φύλο. Το γυναικείο φύλο είναι το ισχυρό φύλο. Αλλά έχετε μια μεγάλη αδυναμία. Πιστεύετε εύκολα τους ψεύτες. Πιστεύετε εύκολα τα σάλια. Και δυστυχώς σας κάνουν ό,τι θέλουν. Ορισμένοι από αυτούς καταστρέψατε τις γυναίκες. Τις έχετε στην πιπίλα. Όσες είναι ευπαρουσίαστες, ωραία σώματα κτλ. Προβάλλετε έναν κόσμο ο οποίος είναι μέσα στην απάτη και στο ψέμα. Και τα καλά κορίτσια όταν τα βρείτε, τα κακομεταχειρίζεστε και τους κάνετε τη ζωή κόλαση. Γιατί θέλετε να αποδείξετε εσείς ότι είστε άντρες γεροί και σωστοί κτλ. Μια τεράστια συζήτηση. Αυτή η κουβέντα έχει πολλές φορές πρώτο πρόσωπο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο πρόσωπο που αναφέρομαι και κουβεντιάζω και είναι φυσιολογικό γιατί αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι σε αυτούς και πάει λέγοντας. Έρχεται λοιπόν ένα σημείο και σας λέω το εξής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτά που συμβαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα, τι προεκτάσεις έχουν στη φυσική ζωή και πόσα καθάρματα από αυτούς υποκινούν και τι κάνουν. Λέω λοιπόν το εξής. Ας πούμε ότι μια κοπέλα ξεκινάει ένα κοινωνικό δίκτυο, μπαίνει σε ένα talk, δεν θέλω να το πω όλο γιατί είναι σύχαμα, ή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχουν βίντεο και τα λοιπά και αρχίζει να εκφράζεται, αρχίζει να παίζει με το σώμα της, με τη μουσική της. Βήμα-βήμα αρχίζει να δείχνει το στήθος της, το στήθος της, τα οπίσθια της. Να βάζει λίγο το χέρι στο βρακί της. Αν αυτό το σώμα, και το λέω ψυχρά γιατί έτσι βλέπουν το 99% των ανθρώπων που κατασκοπεύουν στα δίκτυα αξίζει για εκμετάλλευση, τις επόμενες μέρες και μήνες θα δείτε απίστευτες αντιδράσεις στη φυσική σας ζωή. Δεν θα δείτε μόνο αντιδράσεις στο μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, δηλαδή να μαζέψετε like, το ίδιο άντρες και γυναίκες, ή να παίρνετε στο μηνύματα κουκλάρα μου πόπο πως τα βγάλες ή άντρες και γυναίκες και τα λοιπά. Αν δούνε ότι μπορούν να σας εκμεταλλευτούν άμεσα, τις επόμενες μέρες θα δείτε μια επέκταση στη φυσική σας ζωή. Δηλαδή θα αρχίσουν να σας πλησιάζουν κάποιοι. Πού πάτε, πού τρώτε, πού πίνετε, ποιοι είναι οι φίλοι σας και θα σας βάλουν σε ένα παιχνίδι της τρύπας. Αν έχετε παραπάνω βλέψεις, σιγά σιγά θα σας βάλουν σε φωτογραφίσεις, στην κόκα, θα σας βάλουν στη μυστική οπτική και λεκτική γλώσσα της ψηφιακής πληροφορίας και φωτογραφιών, θα σας κάνουν ένα dealer, άντρες ή γυναίκες, περισσότερο γυναίκες, και σιγά σιγά θα αρχίσετε με τον α ή β τρόπο να διακινείτε ναρκωτικά, όμως πάνω απ' όλα θα είστε μία μουνοπαγίδα περισσότερο ή μία πουτσοπαγίδα, πιο πολύ μουνοπαγίδα για νέα παιδιά, αγόρια και άντρες, που σημαίνει δηλαδή ότι το μουνί σας θα μαγνητήσει ανθρώπους έξω στην κοινωνία, στον πραγματικό κόσμο.
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι μια ψηφιακή πραγματικότητα και πιστέψτε με 99,9% αυτή τη στιγμή, αν σας κάνουν στόχο οι συνδέσεις που έχετε στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ φαίνεται ότι έχετε ανθρώπους συνδεμένους στο προφίλ σας και είναι φίλοι σας, αν γίνετε στόχος, ό,τι και αν κάνετε chat στα κοινωνικά δίκτυα, σας απαντάνε οι hackers, ενώ νομίζετε ότι σας απαντάει ο φίλος σας ή η φίλη σας. Έρχεται λοιπόν ένα σημείο όπου πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό στη φυσική ζωή. Δηλαδή αρχίζουν και πλησιάζουν οι γυναίκες, τους υπόσχονται φωτογραφίσεις, ο κόσμος θέλει να γίνει γνωστός, θέλει να προβάλλει ένα ωραίο σώμα, ότι ντύνεται καλά, ότι τρώει, ότι είναι με φίλους, αλλά εγώ μιλάω για το κομμάτι, το κόκκινο, το σεξουαλικό.